Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ξεκινώντας, πώς αποφασίσατε να μεταπηδήσετε από την επιστήμη στην πολιτική. Το πρώτο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι την επιστήμη δεν θα την εγκαταλείψω. Είναι μεγάλη αγάπη ζωής, πάνω από 30 χρόνια. Από την άλλη μεριά όμως, εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει συνεργαζόμενος σε πολλά χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η UNESCO, ότι πολλά θεσμικά εργαλεία, πολλές θεσμικές αποφάσεις που διέπουν την λειτουργία της χώρας μας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, αυτό το διαπίστωσα και στα δικά μου θέματα, στα θέματα της έρευνας, της επιστήμης, αλλά και της πολιτικής προστασίας, που είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Και κατά συνέπεια, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συμβάλλω και προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία, ναι, μεν δεν είναι αυστηρά επιστημονική, αφορά όμως την πολιτική που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και οι χώρες μέλη, συνεπώς και η Ελλάδα, στα θέματα αυτά. Επιστήμης, τεχνολογίας, πολιτικής προστασίας. Επομένως, γιατί με το ποτάμι, γιατί συγκεκριμένα με τον κύριο Θεοδωράκη? Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Έχω την εντύπωση μέσα μου ότι εάν δεν υπήρχε το ποτάμι, μάλλον δεν θα ήμουν υποψήφιος. Δεν μου ταιριάζει στην ψυχολογία μου, αλλά και στη λογική μου, το γεγονός ότι ακούμε την μία μεγάλη παράταξη να λέει μονίμως επί χρόνια «Εμείς έχουμε όλο το δίκιο και οι απέναντι έχουν όλο το άδικο». Και οι απέναντι να λένε ακριβώς το ίδιο. Εμείς έχουμε όλο το δίκιο, οι άλλοι όλο το άδικο. Νομίζω ότι παραβιάζονται βασικοί κανόνες λογικής. Στο ποτάμι υπάρχει λογική, υπάρχει σύνεση και όταν χρειάζεται υπάρχει και τόλμη. Και αυτό είναι που κυρίως ανταποκρίνεται στην δική μου ψυχολογία και στην δική μου ηθική. Πιστεύω βαθύτατα στην ηθική της πολιτικής, παρά το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι αυτό δεν γίνεται. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εστί η ηθική. Η εντυμότητα, η συνέπεια. Και η αναγνώριση του λάθους. Ακόμα και αν γίνει ένα λάθος, θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Και αυτό ο Σταύρος Θεοδωράκης το έχει κάνει. Δεν χρειάζεται να μπούμε ίσως σε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά εκεί που έκανε λάθος, την κατάλληλη στιγμή το αναγνώρισε. Ωραία. Να δούμε λίγο εντάχει ποια είναι η δική σας ατζέντα. Ποια είναι τα θέματα δηλαδή που θα θέσετε σε πρώτη γραμμή και θα παλέψετε γι' αυτά. Όπως ίσως είναι γνωστό στο Ευρωκοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές εντάσσονται και παράγουν έργο σε μία από τις μεγάλες 20 επιτροπές που έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Θεματικές επιτροπές. Μία από αυτές είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκεί γίνεται επεξεργασία και εισηγήσεις για τα θέματα του περιβάλλοντος, βεβαίως της κλιματικής αλλαγής που είναι απολύτως συναφές θέμα, αλλά και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Είδαμε περιβαλλοντικούς κινδύνους ακραίους τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, παλιότερα σεισμούς, θα έρθουν και στο μέλλον αυτά. Και αφορούν και άλλες χώρες της Ευρώπης, αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Κατά συνέπεια, αυτό που ταιριάζει στις δικές μου γνώσεις, στη δική μου εμπειρία, τις δικές μου, αν θέλετε, προσλαμβάνουσες παραστάσεις από όλη τη διαδρομή μου, εκείνο που ταιριάζει λοιπόν είναι να ασχοληθώ και να έχω σε υψηλή προτεραιότητα ακριβώς αυτά τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των περιβαλλοντικών κινδύνων, της έρευνας και της. Επειδή σας άκουσα στη συνέντευξη που δώσατε στον Γιώργο Σαχίνη και στο Ράδιο 984, μιλήσατε συγκεκριμένα για μια Ευρωπαϊκή Χάρτα Πολιτικής Προστασίας και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο. Όπως είπατε κι εσείς νωρίτερα, τέτοιου τύπου καταστροφές, φυσικά φαινόμενα, σεισμούς, θα τα βρούμε και μπροστά μας. Ασφαλώς. Και αυτό έχει γίνει συνείδηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 1,5 μήνα, στα τέλη του Μαρτίου, είχα την τιμή να προσκληθώ σε μια μεγάλη εβδομάδα για την ασφάλεια που διοργάνωσε η Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Προσκλήθηκα και ως ειδικός επιστήμονας αλλά και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Εκεί λοιπόν ετέθησαν επιτάπητο στα θέματα και αποδείχτηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμασίας, πρόληψης, έρευνας, εφαρμογής, οι οποίες όμως έχουν ένα βασικό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι οι δράσεις αυτές εκπορεύονται από διαφορετικές υπηρεσίες, από διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινούνται λίγο πολύ παράλληλα. Δεν συναντιόνται όλες μαζί ώστε να συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο πολιτικής. Και έτσι λοιπόν αυτό που σκεφτόμουν επί χρόνια το συνειδητοποίησα πλήρως πριν από 1,5 μήνα. Και είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε μια βασική ουσιαστική πρόταση η οποία θα συνθέσει μια ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Το ονόμασα λοιπόν Ευρωπαϊκή για προφανείς λόγους και χάρτα με την έννοια της στρατηγικής. Χρειαζόμαστε μια ενιαία στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
τέτοια που θα ευεργετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά και τις χώρες μέλη όπως και η Ελλάδα. Για εσάς το πιο σημαντικό ευρωελληνικό ζήτημα ποιο είναι? Νομίζω ότι αυτό που αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια με ανάγλυφο τρόπο είναι το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό. Και νομίζω ότι ήδη ακούγονται φωνές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι ίδιες οι αποφάσεις που είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά δεν ήταν ορθός. Έγιναν παραβιάσεις ακόμα και των συμφωνηθέντων. Και πάνω στις πλάτες της χώρας μας έπεσαν υπέρμετρα βάρη. Αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι και κατά συνέπεια αύριο θα πρέπει να είναι ένα υπαριθμόν θέμα στα ευρωελληνικά θέματα όπως πολύ ωραία τα ονομάσατε, έτσι ώστε να γίνει μια ανακατανομή των βαρών ισομερός σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, ποια θεωρείτε ότι είναι η σημασία των ευρωεκλογών και τι θα πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε πολίτης όταν θα φτάσει μπροστά στην Ευρωκάλπη? Και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές τα ποσοστά συμμετοχής ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Πού το αποδίδετε αυτό? Αυτό είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα ευρωπαϊκά θέματα είναι πολύ πιο σημαντικά από ό,τι νομίζουμε. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πάνω από το 70-75% των νομοθετημάτων, των οδηγιών, των εγκυκλίων που εφαρμόζονται στη χώρα έχουν την πηγή τους άμεσα ή έμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι μια πραγματικότητα το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνονται πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για όλες τις χώρες μέλη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος την αντιμετωπίζει λίγο σαν χαλαρή ψήφο αυτό που λένε. Έτσι είναι. Όπως το λέτε και χαρακτηρίζει γενικά την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα και γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος για την σημαντικότητα των ευρωεκλογών, να γίνει μια προσπάθεια. Ακόμα μερικοί πριν λίγες μέρες συναντούσαμε κόσμο και δεν ήξεραν ακριβώς πότε είναι η ημερομηνία. Θυμίζουμε ότι είναι η 26η Μαΐου και ότι τα ψηφοδέλτια είναι πανελλαδικά. Ο κάθε πολιτικός χώρος, δεν μου αρέσει η λέξη κόμμα, ο πολιτικός χώρος μου αρέσει καλύτερα ως έννοια, ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικό του ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι πανελλαδικό. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν όλοι ενήμεροι σε αυτά και επίσης ότι βάζουμε σταυρό. Δεν είναι όπως παλιά, με λίστα. Ψηφίζουμε εμείς τα πρόσωπα που θέλουμε να επιλέξουμε. Και σε συνέχεια του ερωτήματος που έθεσα, θέλω επίσης να μου πείτε αν σας προβληματίζει ο αστάθμητος παράγοντας του Ηνωμένου Βασιλείου. Λέω ότι το θέτω σαν συνέχεια, ακριβώς για να καταλάβουμε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι ευρωεκλογές δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά. Μας αφορά και μάλιστα με κέριο τρόπο. Βεβαίως. Και μας αφορά όχι μόνο στο οικονομικό θέμα, όχι μόνο στο θέμα του προϋπολογισμού και της επιτήρησης της οικονομίας που είναι επίσης πολύ ψηλά στην ατζέντα για τα ευρωελληνικά θέματα, αλλά κάθε τι που γίνεται και κυρίως που αφορά μεγάλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία που έχει θέσει με το δημοψήφισμά της το θέμα του Brexit, αντανακλά σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα και μπορεί να επιφέρει και, αν θέλετε, κάποιες αρνητικές συνέπειες, τέτοιες που να επηρεάσουν επίσης όλες τις χώρες. Κατά συνέπεια θα πρέπει όλα αυτά κάποιος να τα λαμβάνει υπόψη και να αποφασίζει ως ενεργός πολίτης να πάει να δώσει την δική του ψήφο. Εξάλλου θα ήθελα να θυμίσω στην αρχαία Ελλάδα εκείνος ο οποίος δεν συμμετείχε στα κοινά ονομαζόταν ιδιώτης. Αυτός που ιδιώτευε και σήμερα στην αγγλική γλώσσα διεθνώς idiot σημαίνει ο χαζός, ο ηλίθιος που έχει την μακρινή του καταγωγή στο ελληνικό ιδιώτης. Και κλείνοντας, γιατί κάποιος να επιλέξει τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο? Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το απαντήσω εγώ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού με ρωτάτε θα το πω. Με τα 30 χρόνια της εμπειρίας μου όπως σας είπα, όχι μόνο στον χώρο της επιστήμης, αλλά μέσα σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η UNESCO και λίγα χρόνια παλιότερα ακόμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, νομίζω ότι έχω καταλάβει πολύ καλά τους μηχανισμούς με τους οποίους δουλεύουν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί. Για παράδειγμα, τι εννοώ, είναι οργανισμοί διακρατικοί. Δεν μπορείς να πας και να πεις ότι εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε ως χώρα αυτό σε ένα α ή β θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση, θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβές υποχωρήσεις για να παίρνονται οι αποφάσεις ομόφωνα και να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη. Εκτός λοιπόν από την επιστημονική εμπειρία που έχω στα θέματά μου ως σεισμολόγος και ασχολούμενος γενικότερα με τα θέματα των φυσικών καταστροφών, της έρευνας
της επιστημονικής έρευνας, αλλά και τα θέματα της πολιτικής προστασίας, έχω αποκτήσει και αυτή την θεσμική, αν θέλετε, εμπειρία που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε απόψε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.